κεφάλαιος. Ψάχνει τον Μίτρογλου. Δεν υπάρχει offside. Έλα Κώστα. Να τον γκολ. Κόλ. Πάμε Βραζιλία. Να τον γκολ. Μίτρογλου. 0-1. Στο 23. Πίσω αυτή είναι τραγική. Να τον κοιτάει. Δεν ήταν offside. Είδες με τι έκανε. Έπεσε κάπου. Το κεφάλι ήταν το ***. Λάκα κάνει. Κάτσε τώρα. Το δεύτερο μπακ. Δηλαδή πρέπει να είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Από εμάς. Σωστή μπάσα δεν έχει κάνει. Λοιπόν Δημήτρη, είσαι μία γενιά, δεν έχεις δει Ευρωμπάσκετ. Δεν έχεις δει Μουντιάλ 94. Αλλά είσαι μία γενιά που έχεις δει να κερδίζουμε Euro και να πηγαίνουμε τώρα σε δεύτερο Μουντιάλ. Τι είναι η Εθνική για σένα? Η Εθνική είναι η ομάδα η οποία αντιπροσωπεύει όλους μας. Είναι ο καθρέφτης ίσως αυτής της χώρας. Σίγουρα χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ξεχωρίζει και είναι μεγάλη επιτυχία το να πηγαίνει σε ένα Μουντιάλ. Και πώς ανεβαίνει η αξία ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή, έστω και αν δεν συμμετέχει σε αυτή την 23η? Σίγουρα όταν βλέπεις ότι η εθνική ομάδα έχει τέτοιες διακρίσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια μας έχει χαρίσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές, σίγουρα σκέφτεσαι ότι θες να ζήσεις κι εσύ κάποιες από αυτές και να προσπαθείς έτσι ώστε να δείξεις ότι μπορείς να παίξεις κι εσύ κάποια στιγμή στο μέλλον σε αυτή την εθνική. Έπαιξες Μουντιάλ πέρυσι? Ναι, παίξαμε. Δυστυχώς αποκλειστήκαμε στους 16, αλλά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση τώρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που παίζει αυτό το όνειρο. Γιατί εκτός μπορεί να ήταν ελπίδες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η οργάνωση, οι αγώνες, ο κόσμος που ερχόταν στα γήπεδα ήταν πραγματικά λες και έπαιζαν άντρες. Πέντε από τη σημερινή εθνική είναι συμπαίκτες σου. Άλλοι δύο ή τρεις, ο Κλάους, ο Γλύκος έχουν συμμετοχές και έχει και πολλούς παίκτες που μπορούν να πάνε. Πώς έζησες την ανησυχία τους για αυτά τα μπαράζ? Τα έβλεπα καθημερινά στα πειράγματα που υπήρχαν και με τον Λάζαρ και μεταξύ τους. Δείχναν πολύ ότι όντως θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ. Είναι μια τεράστια διοργάνωση και νομίζω ότι δίκαια προκριθήκαμε. Ήμασταν καλύτερα από τους Ρουμάνους και τώρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ποιος ήταν ο καλύτερος σε αυτούς τους δύο αγώνες? Ο Χολέβας νομίζω. Ο Χολέβας μας περισσότερο από όλους. Σήμερα, στο πρώτο? Στο πρώτο, Τζιόλης Κασουράνης. Όχι επειδή θα τους δεις αύριο? Όχι, τα λέω αυτά μέσα από την καρδιά μου. Όχι, όντως ο Τζιόλης ήταν, πιστεύω, στο πρώτο μάτι ήταν ο καλύτερος, όπως και ο Σάλπι, που σκοράρει και έδωσε και την ασίστ στο πρώτο γκολ.